Έχουμε τον Μαργαρίτη Δημήτρη, παίζει μόνο Blue Devotion εναντίον του, του Βλάχου Κώστα, ο οποίος παίζει μόνο Black Devotion. Ο Βλάχος Κώστας είναι με 2 νίκες και 1 ήττα, ο Μαργαρίτης Δημήτρης είναι με 3-0. Οπότε βλέπουμε και τους δύο παίκτες να ξεκινάνε. Να θυμίσω ότι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε αρκετά καινούργια πράγματα σε αυτό το event. Ένα από αυτά είναι να υπάρχει μια συσκευή στο τραπέζι, έτσι ώστε να υπάρχει μια συσκευή στο τραπέζι, έτσι ώστε να οι παίκτες οι ίδιοι να διορθώνουν τα live και να είναι και πιο εύκολο και για τον floor reporter μας να το λέει. Ας δούμε αν δουλέψει, ελπίζουμε, θέλουμε το feedback σας, αν κάποια από αυτά σας ξενίζει, πείτε το μόνο να το ξαναδούμε. Οπότε, οι παίκτες θα αποφασίσουν ποιος θα παίξει πρώτος σε ένα τυπικό matchup. Ο Βλάχος Κώστας παίζει μόνο Black Devotion και αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος plus, καθώς όλα του talents είναι 4 Mutavolt, ένα Urborg, έτσι ώστε τα Mutavolt να κάνουν produce μαύρο mana και 20 Swamps. Οπότε και οι δύο παίκτες θα κάνουν Mulligan. Προφανώς όταν το deck σου είναι μόνο colored είναι πιο εύκολο να κάνεις Mulligan καθώς δεν σε πονάει τόσο. Ας δούμε λίγο τη λίστα του Βλάχου, ο οποίος παίζει 3 Night Vale Spectre, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει, και παίζει 4 Grain Merchant of Asphodel με 2 Life Bane Zombie, έχουμε δηλαδή ένα full-fledged mono Black Devotion. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν και τα Night Vale και τα Life Bane είναι ότι υποφέρει λίγο το removal package που έχει, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε 4 Heroes Downfall, 3 Bile Blight, 3 Devour Flesh. Ας δούμε μετά η λίστα του Μαργαρίτη. Αυτή τη στιγμή είναι το κλασικό σε όλους μας πλέον μόνο Blue Devotion. Είναι το κλασικό σε όλους μας μόνο Blue Devotion. Το μόνο Black Devotion το deck, το οποίο είχε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά από το πρώτο ορθέρος, μετά έπεσε εκτός δημοτικότητας, καθώς συγγνώμη, έχει πέσει τώρα τελευταία εκτός δημοτικότητας λόγω του Black White Midrange, το οποίο έκανε την εμφάνισή του στο τελευταίο Pro Tour. Παρ' όλα αυτά, ο Βλάχος Κώστας συνεχίζει να προσπαθεί με το μόνο Black Devotion. Βλέπουμε Swamp Go χωρίς κάποιο Thoughtseize, το οποίο όπως είδαμε και σε προηγούμενα μάτς θα ήταν πάρα πολύ κομβικό. Ένα Judge Familiar από το Μαργαρίτη, ο οποίος θα περάσει τον γύρο στον Βλάχο. Αξίζει τώρα να δούμε, δεν υπάρχει ούτε Πάκρατ, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι το χέρι του Βλάχου έχει κάποιο Desecration Demon, όπως μας είπε και ο Βασίλης σε προηγούμενους γύρους, κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό. Η ζωή του Βλάχου κατεβαίνει στο 19, ας δούμε με 3 mana ένα Underworld Connections, όχι καλύτερη το καρτών εναντίον του Monoblue Devotion, καθώς το damage που θα φας πολλές φορές για να μετρήσει το advantage του Connections θα πρέπει να υπάρχει ένα τραβηγμένο παιχνίδι, θα πρέπει να υπάρχει ο χρόνος να χρησιμοποιήσει τα advantage, και σίγουρα αυτός ο χρόνος δεν είναι όταν ένα deck σαν το Monoblue Devotion σε πιέζει με τέρατα. Φάσα από τον Μαργαρίτη, ο οποίος έχασε άλλο ένα threat πάρα πολύ effective against του Monoblack Devotion, καθώς δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κάνει interact με Θάσα. Desecration Demon για τον Κώστα, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει match εντός εισαγωγικών τον Δημήτρη. Εδώ πέρα ο Δημήτρης θα τραβήξει και μετά θα όχι μετά θα θυμηθεί, θα στο ενδιάμεσο θα θυμηθεί το Scry με τη Θάσα, οπότε he can still do it. Οπότε η κάρτα θα πάει στο bottom. Θα τραβήξει αν λυμεί η Θάσα γενικότερα το effect, επειδή είναι κάθε γύρο επειδή είναι κάθε γύρο, λογικά θα βελτιώσει πάρα πολύ τον τρόπο του Δημήτρη και γι' αυτό το κάνει πάρα πολύ δύσκολο για το μόνο Black Devotion. Έχοντας το Scry σε κάθε γύρο θα μπορείς να βρεις τα threads τα οποία χρειάζεσαι για να απειλήσεις τον αντίπαλό σου και προφανώς αυτό θα σου δώσει και το κατάλληλο advantage. Ένα Bind on Thassa και ένα Go από τον Δημήτρη, ο οποίος δεν θέλει να επιτεθεί με κάποιο το τέρατά του. Αυτή τη στιγμή η Thassa είναι ένα mana πριν γίνει devoted και προφανώς πάρει unblockable και ξεκινάει να βαράει στα τέρατα του Βλάχου. Ας δούμε το γύρο του Βλάχου, ο οποίος μπαίνει στο combat step, κάνει trigger το δαίμονα, δεν υπάρχει κάποιο, προφανώς κάποια απάντηση, καθώς ο Μαργαρίτης θέλει να κρατήσει το Judge Familiar για μετέπειτα γύρους. Ο Μαργαρίτης θα κάνει untap, θα τραβήξει μια κάρτα και ας δούμε ποια θα είναι η κάρτα η οποία θα έχει, αν θα την κρατήσει top ή bottom. Το Scry στο bottom, βλέπουμε ότι γενικότερα όλα αυτά τα Scry που βλέπετε στο bottom λογικά είναι κάρτες οι οποίες δεν βοηθάνε τον Μαργαρίτη. Ας δούμε
ή θα επιλέξει ο δαίμονας αυτή τη στιγμή κάνει το race να είναι πολύ uncomfortable. Ένα Master of Waves θα ήταν πάρα πολύ καλό, καθώς τα τοκενάκια του θα χρησιμοποιούνταν για να τα πάρουν το δαίμονα. Δύο μάνα από το Μαργαρίτη, ας δούμε τι έχει. Βλέπουμε ένα Frostbird Weird και... Βλέπουμε ένα Frostbird Weird από το Μαργαρίτη, ο οποίος πλέον ξέρει ότι θα είναι devoted, ο δαίμονας είναι tapped και θα βαρέσει για 8 damage. Στο βλάχο θα προσπαθήσει να κερδίσει το race αντίον του δαίμονα. Ας δούμε αν ο βλάχος έχει κάποιο removal spell για να βγάλει τη θάση από τη devotion. Θα κάνει animate το mutavolt. Θα το στείλει στο mutavolt του Μαργαρίτη καθώς έχει περισσότερα μάνα. Θα τα πάρει 2 και 3 μάνα το ίδιο το mutavolt για κάποιο heroes down λογικά. Το οποίο θα πάει στο Frostbird Weird. Και η θάσα mid combat δεν θα γίνει τέρας. Παρ' όλα αυτά ο Μαργαρίτης θα τραβήξει μια κάρτα από τον Biden καθώς ο Judge Familiar θα κάνει ένα damage στο βλάχο. Αυτή τη στιγμή βέβαια το πλάνο του Μαργαρίτη να έχει ένα clock δεν θα υλοποιηθεί καθώς είναι, η θάσα δεν έχει πάρει το devotion και έχει χάσει κάποιο land. Έχοντας χάσει κάποια land drops εναντίον ενός αντιπάλου ο οποίος λογικά θα ξεκινήσει σε κάποιο... Είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως μας είπε και, και σε προηγούμενο γύρο όπως μας είπε και σε προηγούμενο γύρο ότι το γεγονός ότι υπάρχουν grey merchants στο μόνο black devotion. Αυτή τη στιγμή αν πέσει κάποιος Grey Merchant θα είναι 4 life swing, οπότε θα έχει πάρα πολύ νόημα. Οπότε για να δούμε ότι Desecration Demon θα επιχειρήσει να μπει στο combat με ένα whip of Erebus, προφανώς αυτό δεν μπορεί να το πει ο Μαργαρίτης, καθώς το whip θα κάνει τον βλάχο να έχει life gain και κάτι τέτοιο θα έβγαζε το race τελείως off. Οπότε ο δαίμονας αυτή τη στιγμή λειτουργεί και λειτουργεί κάθε γύρο παίρνοντας μια κάρτα από τον Μαργαρίτη. Οπότε ο Μαργαρίτη στο γύρο του 2 μάνα αυτή τη στιγμή χρειάζεται τέρατα που να του δίνει 2 devotion. Βλέπουμε Tidebinder Mage, η θάσα μπαίνει μέσα για 5. Το θέμα είναι ότι αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης είναι να επιτίθεται σε κάθε γύρο με τη θάσα και να χρησιμοποιεί το τέρας για να τα πάρει το δαίμονα. Αν ο δαίμονας μπει μέσα, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να... και πάρει, κάνει το lifelink trigger του και αυξήσει 7 πόντους ζωής του βλάχου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Μαργαρίτη να κερδίσει το race. Οπότε κάθε γύρο αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει ο Μαργαρίτης είναι να τραβάει μια κάρτα από τον Biden και να περνάει damage τη θάσα. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε θυσιάσει τον δαίμονα. Ο δαίμονας θυσιάζεται, παίρνει ένα τέρας μαζί του για να μην είναι ταπαρισμένο σε ένα πάκρατ. Και αυτή τη στιγμή τα πράγματα φαίνονται πάρα πολύ άσχημα για τον βλάχο, ο οποίος έχει... Φαίνονται πολύ άσχημα τα πράγματα, ας δούμε πριν η Mutavolt είχε... Διαβάζω και το chat μαζί, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν μπορεί να τα βάλει τη Mutavolt, τώρα την έριξε. Ωραία, λοιπόν, επειδή πρέπει να κοιτάζω και περισσότερο το chat. Επειδή πρέπει να κοιτάζω και περισσότερο το chat, θα ενημερώσουμε κάποιο judge. Θα πούμε στα παιδιά να σταματήσουν, θα κάνουμε την ερώτηση για να δούμε. Αν όντως είχε ρίξει τη Mutavolt στο γύρο που την είχε παίξει, δεν θα μπορούσε να την τα πάρει σαν τέρα. Σας δούμε αν έχει γίνει αυτό. Θα παραμείνουμε για το judge call αυτή τη στιγμή, οπότε θα πάω να ενημερωθώ για το τι ακριβώς έγινε και επιστρέφουμε σε 2 δευτερόλεπτα.
Οπότε αυτή τη στιγμή ήμουνα με τον judge, επιστρέψαμε και η Mutavolt προσπαθούμε να δούμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε το rewind το βίντεο γιατί είναι live stream, θα πρέπει να κοπεί το live stream. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε αν όντως η Mutavolt σε εκείνο το σημείο είχε πεθεί στον ίδιο γύρο. Καθώς κάτι τέτοιο προφανώς θα άλλαζε τη ροή του game. Ας δούμε, οπότε αυτή τη στιγμή αφού οι δύο παίχτες, οπότε το decision making εκεί πέρα είναι ότι συνεχίζουμε το game, λογικά το βίντεο θα το ξαναδούμε μετά αν υπάρχει κάτι, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να γίνει θα το κάνουμε. Οπότε τραβάμε, να υπενθυμίσουμε ότι το top 8 θα στριμαριστεί στα αγγλικά, καθώς θέλουμε να, επειδή είχαμε αρκετό κόσμο την προηγούμενη φορά, θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα ξένοι viewers να το δούνε. Οπότε ας συνεχίσουμε με το match. Οπότε ας συνεχίσουμε με το match. Καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα desecration demon να μπαίνει στο πεδίο, ένα rabbit hybridization να έχει, να έχει αναλάβει το πρώτο και το παιχνίδι να μην μοιάζει καθόλου καλό για τον Μαργαρίτη, ο οποίος ναι μεν έχει τη θάσα κάτω, ναι μεν έχει τον Biden, αλλά το removal του βλάχου τον κρατάει από το να παίξει την οποιαδήποτε κάρτα. Οπότε ο Μαργαρίτης θα κάνει το σκράι με τη θάσα, ας δούμε πού θέλει να αφήσει την κάρτα στο συγκεκριμένο σημείο. Η κάρτα μένει στο top, την τραβάει, 2 μάνα για Frostburn, Tidewinder Mage, ο οποίος θα μπορεί να τα πάρει τη σαύρα, λογικά τα πάρει τη σαύρα από το Rabbit Hybridization και θα πασάρει το γύρο πίσω, ο βλάχος θα κάνει untap, θα τραβήξει για το γύρο του. Αυτή τη στιγμή με το Whip of Erebus in play σημαίνει ότι οποιαδήποτε κάρτα τραβήξει θα οποιοδήποτε από είτε Packrat είτε Desecration Demon υπάρχει στο game θα και επιτεθεί αυτό το σημαίνει ότι το παιχνίδι θα τελειώσει, καθώς η διαφορά στη ζωή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπορέσει ο Μαργαρίτης να κερδίσει αυτό το race, οπότε πρέπει συνέχεια να βρίσκει τέρατα και συνέχεια να τα θυσιάζει στον Desecration Demon. Αυτή τη στιγμή δεν θέλει να το κάνει. Έχουμε ένα life gain για 6 του βλάχου, ο οποίος θα αυξηθεί και θα πάει στα 16 ζωή. Και στην αντίθετη γωνία είναι ο Χρήστος, ο οποίος θα σκουπάρει, ξέροντας ότι αυτό ήταν το πρώτο game. Οπότε, έχουμε τους δύο παίχτες να είναι. Ναι. Έχουμε τους δύο παίχτες να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνει τον deck τους. Ο Μαργαρίτης βρίσκει τη θάσα, βρίσκει τον Biden, παρόλα αυτά ο βλάχος έχει τον Desecration Demon και πάρα πολλά removal. Οπότε πάμε να δούμε μία ματιά στο sideboard των δύο παικτών. Βλέπουμε για το βλάχο έχουμε 4 ντουρές, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, 3 Staff of the Death Magus, το οποίο λογικά είναι για να κάνει counter κάποιο μπέρ, φαντάζομαι. 2 Erebus God of the Dead, 2 Farika Skewer, τα Farika Skewer μπορεί να μπουν μέσα έτσι ώστε να κάνουν counter όλα τα chip τέρατα του αντιπάλου του, να καταστρέψει. Μία Liliana Vest δεν νομίζω θα τη δούμε και ένα Doomblade. Λογικά θα δούμε μέσα τα Farika Skewer και το Doomblade από την μεριά του βλάχου. Τώρα όσον αφορά την μεριά Monoblue Devotion, βλέπουμε το ένα Polymorphist Jest, το οποίο μπορεί να μπει και να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο Packrat. Μετά έχουμε λογικά κάποιο negate και dispel το οποίο μπορεί να βγει για να κάποιο negate και dispel το οποίο μπορεί να βγει για να κάνει counter το πόσο removal βάζει ο βλάχος μέσα. Το γεγονός όμως ότι ο βλάχος έχει τα Farika Skewer σημαίνει ότι θα έχει φθηνά removal και το γεγονός ότι μπορεί να παίξει τα Farika Skewer είναι επειδή το deck είναι μονοκόλλοντα αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να φάει damage από Painlands για να κάνει το deck. Ωραία, λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή έχει
Οπότε αυτή τη στιγμή ας δούμε τους δύο παίκτες που ξεκινάνε, να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό το event έρχεται κοντά σας από το efantasy.gr, από το ξενοδοχείο Καψής στη Θεσσαλονίκη. Η Razorset Gaming κάνει το coverage αυτού του event και μπορείτε να το βρείτε μετά στο κανάλι μας στο YouTube, razorsetgaming.gr, καθώς και στο website μας, τεχνικά το ένα και το αυτό, καθώς το link θα οδηγεί στο YouTube. Οπότε αυτή τη στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι αν σας αρέσει το stream μπορείτε να κάνετε follow για να ξέρετε πότε είμαστε online. Καλύπτουμε μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών, κάρτων παιχνιδιών, όπως είναι Yu-Gi-Oh, TCG, το Magic το οποίο βλέπετε τώρα, καθώς και το Hearthstone. Αν από την άλλη έχετε κάποιο card game το οποίο ενδιαφέρεστε να καλύψουμε το τουρνουά σας ζωντανά, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι πληροφορίες επικοινωνίας μας είναι στο site μας, μπορείτε να μας βρείτε σε αυτό ή στη σελίδα μας στο Facebook. Οπότε συνεχίζοντας με το παιχνίδι μας, καθώς οι δύο παίκτες ξεκινάνε να ανακατεύουν τα deck τους και να ετοιμάζονται για το επόμενο game. Οπότε αυτή τη στιγμή θα έχουμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κοιτάω όσο μπορώ το chat έτσι ώστε να απαντάω στις ερωτήσεις σας. Παρ' όλα αυτά είναι λίγο δύσκολο καθώς λειτουργώ με μόνο μία οθόνη αυτή τη στιγμή, οπότε είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, καθώς οι δύο παίκτες μας ετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο, θα ανακατέψουν και θα ξεκινήσουμε σύντομα. Καθώς ο Μαργαρίτης λέει στον αντιπαλό του να βιαστεί, ο χρόνος είναι πολύτιμος, πάντα δεν θα θέλαμε κάποιο τώρα, αν και δεν νομίζω ότι αυτή θα είναι η περίπτωση με να τέξανο μόνο Blue Devotion, καθώς άμα είναι να κερδίσεις θα κερδίσεις γρήγορα, άμα είναι να χάσεις θα χάσεις σεμι-αργά. Οπότε, οι δύο παίκτες θα τραβήξουν τα αρχικά τους χέρια, να δούμε αν υπάρχει κάποιο Mulligan, με τον Βλάχο να κρατάει, να παίζει ένα Judge's Familiar ο Μαργαρίτης και να πασάρει το γύρο Swamp Go, δεν υπάρχει κάποιο Thoughtseize. Και ας δούμε αν ο Μαργαρίτης έχει το κέρδο το οποίο χρειάζεται για να απειλήσει το life total του Βλάχου. Judge's Familiar για ένα damage μέσα, πα στο γύρο, λογικά ο Βλάχος αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι πολύ ανακουφισμένος επειδή δεν υπάρχει κάποια πίεση. Ένα mana Thoughtseize, ο Judge's Familiar δεν θέλει να θυσιαστεί αυτό και βλέπουμε το χέρι του Μαργαρίτη, ο οποίος έχει ένα Cloning Rift, ένα Negate, ένα Master of Waves, ένα Nightveil Spectre και ένα δεύτερο Master of Waves. Επιλέγει να μην χρησιμοποιήσει τον Engage στο Thoughtseize, καθώς δεν το θεωρεί τόσο σημαντική απειλή. Ας δούμε τι θα διαλέξει ο Βλάχος να πάρει. Λογικά, επειδή υπάρχουν δύο Master Waves, μάλλον θα πάρει τον Nightveil Spectre. Γενικότερα, στις δύο κόπιες του Thoughtseize, πάντα οι παίκτες επιλέγουν να μην αγγίξουν αυτές τις δύο κόπιες. Αν έχουν ίσως απαντήσει για τη μία, ίσως να επιλέξουν να πάρουν μία από τις δύο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παίρνει το Master of Waves, ο Μαργαρίτης θα τραβήξει για το γύρο του, δεν θα βρει land, θα κάνει animate of viewable και θα μπει για 3 damage. Θα προσπαθήσει, το game plan του Μαργαρίτη σε αυτό το game είναι το ίδιο με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχει παίξει, θέλει να κάνει curve out και θέλει να πιέσει τον αντίπαλο. Nightveil Spectre από τον Κώστα, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα για τον Μαργαρίτη, ο οποίος θα τραβήξει για το γύρο του. Και ας δούμε αν μπορεί να βρει κι άλλο land έτσι ώστε να φτάσει στο Master Waves σε κάποιο λογικό σημείο, καθώς η οποιαδήποτε ελπίδα του να μην υπάρχει κάποιο removal spell για το Master Waves αρχίζει και ξανεμίζεται όσο χάνει land drops και το παιχνίδι καθυστερεί. Όσο το παιχνίδι καθυστερεί, προφανώς το μόνο Black Devotion έχει το πλεονέκτημα, καθώς οι κάρτες του στο mid του late game είναι καλύτερες από ότι το Mono Blue Devotion, προφανώς γιατί το Mono Blue Devotion είναι ένα synergistic deck, και οι κάρτες του μεμονωμένες δεν δουλεύουν τόσο καλά. Ο Nightveil Spectre θα επιτεθεί στο Μαργαρίτη, αν αυτή τη στιγμή πετύχει κάποιο land θα είναι πολύ κακό για το Μαργαρίτη, γιατί θα σημαίνει ένα λιγότερο land. Cyclonic Rift bounce στο Nightveil Spectre και λογικά θα δούμε κάποιο replay του Spectre από το Βλάχο. Τέταρτο μάνα κάποιο δαίμονα αν υπάρχει τότε. Έχουμε Desecration Demon, ο οποίος ήδη θα ήταν καλός, έναν αντίπαλο ο οποίος έχασε ένα land drop είναι ακόμα καλύτερος. Θα δούμε πώς θα απαντήσει. 2-3 μάνα. Έχουμε τον Μαργαρίτη, ο οποίος σκέφτεται το χέρι του, πάρα πολύ μεγάλο χέρι και τις επιλογές.
Και πασάρει το γύρο. Οπότε ας δούμε τι θα κάνει ο Βλάχος, ο οποίος λογικά θα μπει στο combat, δεν έχει κάποιο λόγο. Μπαίνει στο combat, rapid hybridization, το οποίο το έκανε και λίγο telegraph. Μαργαρίτης τα πόνοντας στο, στο γύρο του. Ο δαίμονας φεύγει, έρχεται ένα 3-3 lizard, το οποίο πάλι στο σημείο που είναι ο Μαργαρίτης, χωρίς να έχει board, είναι αρκετά δυνατό. Ας δούμε αν μπορεί να βρει άλλο να το Μαργαρίτης ή ενώ ο Βλάχος έχει κάποιο δαίμονα. Σίγουρα έχει το Night Vale Spectre. Βλέπουμε 5 μάνα από το Βλάχο, ο οποίος μπορεί να κάνει Night Vale Spectre με κάποιο backup, removal spell για backup. Ας δούμε τώρα. 3 lands για τον Κώστα, ο οποίος θα παίξει ένα Night Vale Spectre, 2 mana και ένα Packrat, πάρα πολύ δυνατός γύρω σε ένα Μαργαρίτη ο οποίος δεν έχει βρει αρκετές κάρτες, δεν έχει βρει αρκετά lands. Τώρα βρίσκει το τέταρτο land, παρόλα αυτά όμως θα παίξει ένα Master of Waves για 2 tokens, αυτή τη στιγμή δεν έχει τόσο νόημα. Βλέπουμε τα 2 tokens. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα 2 tokens του Master of Waves να μπαίνουν στο παιχνίδι. Και ο Βλάχος αυτή τη στιγμή πρέπει να νιώθει πάρα πολύ ωραίο, καθώς έχει σε ένα ακόμα μάνα έχει αρκετό μάνα για να ξεκινήσει να φτιάχνει ρουραίους και χωρίς να έχει πίεση ο Μαργαρίτης. Οπότε, ο Night Vale Spectre και το Frog Lizard από το Hybridization θα επιτεθούν. Ας δούμε τα blocks του Μαργαρίτη, ο οποίος δέχεται τη ζημιά για 5. Night Vale Spectre θα κάνει trigger και θα πάρει μια κάρτα. Είναι ένα island πάρα πολύ σημαντικό, καθώς σημαίνει ότι οποιοδήποτε future hit του Night Vale Spectre θα έχει κάρτες να παίξει, δηλαδή αφού υπάρχει ήδη ένα land κάτω, το επόμενο τέρας, το επόμενη κάρτα που θα πετύχει ο Spectre θα μπορεί να παίξει το Mono Black Devotion, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι το σημαντικό. Πιο σημαντικό είναι ότι ήταν η έκτη land έτσι ώστε να ξεκινήσει να φτιάχνει token από το Packrat και χωρίς να χαλάει κάρτες από το χέρι του. Βλέπουμε ότι στο χέρι του κρατάει lands, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει αρουραίους, περισσότερους αρουραίους. Το breakdown του τουρνουά αυτή τη στιγμή ήταν όπως γράφει και ο φίλος μας. Λοιπόν, και έχω μαζί μου τον άλλο μου caster. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον match σε αυτή τη στιγμή. Πείτε γεια στο Βασίλειο, ο οποίος επέστρεψε. Έχουμε ένα μόνο blue devotion εναντίον ένα μόνο black devotion. Και αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να έχει πάει ανάποδα κάπως. Είναι η μάχη του devotion. Είναι, ναι, είναι σαν να ξαναγυρίσουμε στο θέρος. Ναι. Έχουμε, μάλλον, ο devotion έχει, είναι σε καλό σημείο. Όπως ήταν αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ο Night Vale Spectre έχει πετύχει μία land τον προηγούμενο γύρο. Το island. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό γιατί οτιδήποτε μετά πετυχαίνει ο Spectre μπορεί να το παίξει. Βέβαια το Packrat αυτή τη στιγμή μπορεί να φτιάξει 2 token. Έχουμε μόνο το Judge Familiar να πηγαίνει μέσα. Έχει χέρι αντίπαλο, δεν ξέρω. Ο αντίπαλο έχει πολλέ χάρτε χέρι. Έχει οπότε μάλλον γιατί για 2 Packrat υπάρχει. Έχουμε δει ότι υπάρχουν και 2 land στο χέρι του. Τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Packrat. Βλέπουμε ότι υπάρχει, είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έλεγε και πριν. Ότι το γεγονό ότι είναι μόνο full fledged, μόνο black devotion σημαίνει ότι υπάρχουν grey merchants μέσα. Το στο matchup και κάνει επικό life swing. Αυτή τη στιγμή ένας Grey Merchant κάνει 3-7-8 drain. Αυτό σημαίνει ότι είναι συνολικά 16 life swing. Η είναι καλύτερη 5 μόνα firewall στον κόσμο. Ναι. Ωραία, οπότε να δούμε καθώς ο Βλάχος θα τραβήξει για το γύρο του. Ας δούμε αν μπορεί να βρει ένα Grey Merchant. Αν δεν μπορεί να βρει ένα Grey Merchant, νομίζω ότι και αυτά είναι αρκετά. Αν είναι από, λογικά αυτή τη στιγμή ο Μαργαρίτης πρέπει να πάει να μπλοκάρει τα Packrat. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και να μπλοκάρει τα Packrat. Δεν ξέρει να βγει κατά πέσα πιθανή. Άκουσε οπότε. Ναι, οπότε δεν θα υπάρχει κάποιο. Σαν κλειώνει η Κρίφτ. Το έκανε στην αρχή του γύρου για να γυρίσει το Night Vale Spectre πάνω. Οπότε το είναι λίγο. Βέβαια δεν τον πιάνει γιατί έχει και 5 lands κάτω. Θέλω να γύρω για να βγει online το φελό του. Είχε κολλήσει στα μάνα, πάρα πολύ σημαντικό, οπότε ήταν, όπως και φαίνεται από τον board state αυτή τη στιγμή. Και γενικότερα, έχει κάποιο νόημα εδώ πέρα ο Βλάχος να μην φτιάξει τα token αυτή τη στιγμή και να περιμένει να δει το hit του Spectre πρώτα. Οπότε θα επιτεθεί, θα δει τι θα μπλοκάρει, θα πετύχει με το Spectre. Φαίνεται να πετύχει
κακό του αντίπαλου Σπέκτερ. Να το καστάρει κιόλα. Είναι να πετύχει Master Waves, θα βγάλει τρία τόκεν δικά του. Τέσσερα τόκεν. Να πετύχει ένα τόκεν Master Waves, έχει πολύ πράγματα που πρέπει. Οπότε έχουμε. Α δούμε τι θα επιλέξει. Αν τον σκοτώνει, περνάνε και τον σκοτώνει, είναι και μπορεί να πει ότι τον κερδίσει. Ναι, άμα αφήσει κάποιο πάκαρα του χωρί να τον μπλοκάρει. Οπότε α δούμε πώ θα το παίξει και ο Βλάχο αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε αν θα το πάρει μόνο. Ναι, όχι. Δεν κάνω λάθος, αυτά είναι 15. Είναι τα πάκρα μόνο. Είναι μόνο. Ναι, είναι το κάθε πάκρα θα έχει 5 τάφτες. Υπήρξε κάποιο μπλοκ το οποίο δεν το είδαμε. Δεν. Α, τα τοκενά και μόνο μπλοκάρανε το Master. Μπλοκάρανε τα τοκενά του Master, ωραία, ναι. Οπότε η ζωή μένει στο 6. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν οι παίκτες δεν βάζουν τα tokens τέτοιο, δεν τα βάζουν μπροστά, ας πούμε, ότι έχουν μπλοκάρει αυτή τη στιγμή. Ας δούμε τώρα το game, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στο να τελειώσει, είναι αυτό. Δεν έχει πολύ ακόμα. Master of Waves, το Master of Waves, αυτή τη φορά για πολλά tokens. Το θέμα είναι... Το Grey Merchant τώρα. Άμα είναι Grey Merchant, προφανώς είναι game. Είναι 6 tokens, βέβαια αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν... 1, 2, 3, 4, 5, 6 τέρατα, 7 τέρατα με τον αρουραίο που θα βγάλει στο τέλος του γύρου. Ας δούμε αν είναι αρκετό. Πέτα το κενάκι του είναι 3-2 τώρα. Πολύ σημαντικό. Καβάει και κάρτα. Και δεν πεθαίνει, και λες άμα πεθαίνει ένας μάζερ. Δεν πεθαίνουν και τα τόκεν. Δεν πρέπει και το Bile Blight τώρα. Οπότε με Bile Blight κερδίζει αυτή τη στιγμή ο Master of Way. Κερδίζει αυτή τη στιγμή μόνο Black Devotion Player. Βλέπουμε ότι πετάει ένα δαίμονα για να βγάλει ακόμα δύο αρουραίους. Ακόμα ναι, έναν αρουραίο, ναι. Και λογικά στο γύρο του, αν κάποια από αυτά τα πάκρατ πάει unblocked, θα φτιάξει άλλο ένα για να κερδίσει το game. Ναι. Γιατί όχι. Δεν ξέρω αν έχει τραβήξει κάποιον Grey Merchant ή Blankare. Ας δούμε αυτή τη στιγμή. Bile Blight κερδίζει το game. Grey Merchant κερδίζει το game. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η σχέση θα επιτεθεί γιατί όλοι οι αρουραίοι είναι lethal. Είναι βέβαια μπλοκάρι. Χάσει αρκετά tokens. Και μετά λογικά. Υπάρχουν και mutables μέσα όμως. Μαργαρίτη, οπότε προσπαθώ να δω αν έχει lethal στο swing back αυτή τη στιγμή. Όχι, θα χάσει αρκετά tokens. Θα πρέπει μπλοκάρει σίγουρα όλα τα packrats. Mm-hmm. Θα μειωθούν κατά πολύ τα τοκενάκια. Το Specter. Δεν νομίζω να θέλει να χτυπήσει η κάρτα πέρα με την κουπάγια. Οπότε... Ο Ματρικ δεν υπάρχει out. Οπότε ας δούμε αν υπάρχει... Δεν ξέρω και τι έχει να δείξει, αν έχει αφαιρεί πάλι είναι πολύ δύσκολο στο swing back, γιατί άμα πεθάνει ένας Master of Waves είναι το αυτομό τους 2-1 το χενάκια. Σωστό, πάρα πολύ. Οπότε δεν ξέρω τι... Δεν έχει τον αριθμό. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ίσως κάποιο... Οπότε βλέπει εδώ πέρα ο Μαρκαρίτης θα μετρήσει ότι είναι 5 τόκεν. Μάλλον υπάρχει κάποιο removal. Συμπαραθέσει και δύο ποντίκια, οπότε είναι αυτοί δύο μπλόκες. Ναι, προφανώς αυτό, δηλαδή αυτό προσπαθούσα να δω, δηλαδή και θα χάσει τόσα tokens. Θα χάσει πολλά tokens, θα πρέπει να πάρει... Βέβαια μετά θα έχει τα muta volts, αλλά τα muta volts έστω ότι μπλοκάρονται από τα packrats. Ναι, και πάλι είναι δύο κάρτες χέρι που έχει ο λάχος από εκεί πέρα. Που δεν ξέρει τι μπορεί να είναι αυτές δύο κάρτες. Γενικότερα πάρα πολύ δύσκολο για το Μαργαρίτη να κερδίσει. Θα είναι δύο πάτες. Θα είναι σίγουρα δημιουργό κουβάλι, γιατί δεν νομίζω να θέλει ο Σπέκτερ να χτυπήσει. Οπότε ας δούμε τι θα επιλέξει να κάνει. Σκέφτεται πολύ. Και το σίγουρο μπλοκ είναι πάκρατς όλα από ένα token. Δεν ξέρω αν σκέφτεται να πάει να σκοτώσει πάκρατ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει afford να σκοτώσει πάκρατ. Καθώς κάτι τέτοιο θα το είναι. Αν έστω και ένα πάκρατ δεν μπλοκαριστεί, είναι lethal μετά, οπότε... Δεν γίνεται να σκοτώσει πάκρατ. Μπορεί να σκοτώσει πάκρατ... Θα βγάλει δύο. Ναι, όντως δεν γίνεται να σκοτώσει πάκρατ. Ξέρω μάλλον... Ας δούμε τι σκέφτεται και ο ίδιος, καθώς επεξεργάζονται τα μπλοκ τους. Το μόνο που μπορεί να τον σώσει είναι αν παίζει αυτό που κάνει πάντα... Παίζει. Παίζει ένα. Βέβαια δεν έχει μάνα ανοιχτό γι' αυτό. Το γύρω τώρα μόνο. Ας δούμε
πώς θα διαλέξει να μπλοκάρει αυτή τη στιγμή, καθώς πρέπει, αυτή είναι οι προσεκτικές στιγμές του τουρνουά που όλα πρέπει να πάνε καλά. Όλα πρέπει να πάνε καλά. Οπότε... Το πάνε να μετρήσει και το πώς μπορεί να τον κερδίσει τον άλλο γύρο μέσα από τα δύο Πάγκρατς. Ναι, μια πάρα πολύ σημαντική θεωρία είναι και καλά να παίζεις για να κερδίσεις, όχι να παίζεις για επιβιώσεις αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάποιο reach, οτιδήποτε κάποια κάρτα, κάποιος mass removal για να μπορεί να τον τιμωρήσει για το που θα βγάλει υπερβολικά κομμάτι του Πάγκρατ. Και επίσης βλέπουμε εδώ πέρα τη δύναμη του Πάγκρατ, πώς πόσο... Ό,τι παίρνει μόνο το game, δηλαδή σε creature-based matchups είναι... Ναι, ένα game τώρα το οποίο κάποιο το παίζει μόνο. Μόνο ότι έχει πετάξει πολλές άχρηστες κάρτες. Δηλαδή κάτι Life Mane Zombie, κάτι Desecration Demon που με τόσο token του Master θα ήταν άχρηστα που normal συνθήκες, απλά που έχουν γίνει 5-5, 6-6, ναι. 7-7 creatures. Εδώ πέρα βάζει 5 tokens να μπλοκάρουν τα 5 copies, 4 copies και ένα κανονικό αρουραίο. Ναι. Λογικά θα επιλέξει να βάλει 5 damage, θα πάει στον Άσο δηλαδή, θα χτυπήσει το Spectre. Πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Ναι. Συνήθως αυτά, ξέρεις, τώρα θα βγει κανένας Cyclonic Rift από εκεί πάνω. Ένα... Η κυκλάδη είναι εντάξει. Εντάξει, ήταν ακόμα ήρεμο. Mm-hmm. Ας δούμε τώρα... Μάθα το καστάρι. Δεν έχει κάποιο λόγο να μην το καστάρει, γιατί μπορεί να το καστάρει και να έχει μάνα ανοιχτά. Τσάμπα, και κάθε rat, το κόπι που θα βγαίνει, θα κάνει Volt και το Raptor. Ναι. Night Vale Spectre. Έχει παίζει τα Downfall. Όχι, Life Pain. Έχει Live, το... θα... Δεν μου άρεσε αυτό, θα προσπαθήσω να βγάλει. Διότι... Α, θα δει το χέρι του αντιπάλου του, ναι, σωστά. Για να το δεις, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο trick, ίσως. Βλέπω το χέρι του, Mystication, Negate και Cloudfin Raptor. Okay. Αυτή τη στιγμή αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι έχει τελειώσει. Ναι, νομίζω θα τραβήξει τώρα. Ακριβώς και αν υπάρχει το Polymorph Chest αυτό. Είναι η μόνη κάρτα που μπορεί να τραβήξει για να σωθεί αυτή τη στιγμή ο Μαργαρίτης. Αν το τραβήξει, έχει καλό, αλλιώς δεν νομίζω. Έχει και να θυμίσουμε ότι θα περάσει ατάξη με το Biden, οπότε μπορεί να... Σίγουρα δεν είναι κουμπάγιος τώρα, πρέπει να... Βέβαια είναι στο ένα ζωή αυτό είναι το θέμα. Το μόνο που... Sony... Just... Είναι στον Άσο... Όχι, δεν την πάντα σώτη. Σώση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποια κάρτα αυτή που μπορεί να τον απευθείας, να μπορεί να τον σώσει για να δω, και να τον φέρει ταυτόχρονα στη θέση να κερδίσει. Ας δούμε και θα αποφασίσει αυτός, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το game αυτή τη στιγμή όντως φαίνεται χαμένο, most likely είναι χαμένο για το Μαργαρίτη. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε δει και τις δύο πτυχές αυτή τη στιγμή σε κάμερα. Έχουμε δει το Monoblue να κάνει αυτό που θέλει να κάνει για να κερδίσει 2-0 και αυτή τη στιγμή θα δούμε το Monoblack το οποίο θα κερδίσει και αυτό 2-0 most likely. Οι λίστες με Grey Merchant είναι favored αρκετά στο matchup. Το είπες και πριν κιόλας. Παίζει το Night Vale Spectre. Το Spectre είναι αρκετά καλό την μπλοκάρει όλα τα flyers. Το Monoblue θα περάσει Sterling Damage. Αυτό που είδαμε στο προηγούμενο game, δηλαδή ένα Cloudfin και ένα Judge Familiar να μπαίνει μέσα. Αυτό είναι σκόβουν τα 5-6 damage που είναι αρκετά για να... Για να μην προλάβεις να κάνεις stabilize, ναι. Επίσης αυτός ότι έχει το... Έχει και gain life effects, δηλαδή έχει τον Grey Merchant ο οποίος και κάνει... Έχει hits, δηλαδή έχει μπερνί, γιατί... Ναι, είδαμε και το Whip of Erebos που κέρδισε το πρώτο game, το οποίο έκανε... Απλώς ήταν αν θα βαρέσει, ναι. Πέρα, ναι, δεν έχει κερδίσει. Ναι, προφανώς το Whip of Erebos είναι αρκετά... Σημαντικό για το matchup. Επίσης, δεν καταλαβαίνω, εγώ θα έπαιζα στο Orzhov. Θα έπαιζα σίγουρα Whips. Γιατί έχουν και τον Omzedat, που το... Άμα τα στακάρει σωστά... Ναι, είναι αθάνατος, ναι. Είναι καλό interaction. Οπότε, αυτό ήταν το game. Έχουμε τον... Βλάχο Κώστα να κερδίζει 2-0. Πάρα πολύ σωστό. Εμένα μου αρέσει που το γεγονός ότι είδαμε και τα δύο πιθανά αποτελέσματα. Οπότε, ο Βλάχο Κώστας επικρατεί 2-0